Είπαμε να ξεκινήσουμε με ευχάριστη είδηση σήμερα. Δεν θα έχουμε όλα τα δυσάρεστα και λέω ευχάριστη διότι έχει εξάψει τη φαντασία όχι μόνο των επιστημόνων αλλά και εμάς των απλών ανθρώπων. Και νομίζω ότι για να δούμε καμιά φορά έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ανακοινώσεις που κάνουν οι αεροδιαστημικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, οι αστρονόμοι, οι αστροφυσικοί, έχουν ενδιαφέρον, έχουν. Καλύτερος για να μας πει αν έχουν και σε ποιο βαθμό για όλους εμάς και για τον πλανήτη Γη, από τον επίτιμο διευθυντή του Ευγενίδιου Πλανηταρίου, νομίζω ότι γενιές και γενιές έχουν καθίσει στην πολυθρόνα ακούγοντάς τον. Από τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο δεν υπάρχει και μετά από πάρα πολύ καιρό του ζητήσαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το τι είναι όλα αυτά που ανακοινώνονται έχοντας μείνει στο παλιό εμείς πρόπλασμα ότι ο ήλιος που βλέπουμε είναι ο ήλιος 8 λεπτά πίσω. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε. Γεια και χαρά σας. Και ευχαριστούμε πολύ. Αλλά θέλω να κάνω ένα πρώτο γενικό ερώτημα. Όλα αυτά που ανακοινώνονται και λαμβάνουν τέτοια δημοσιότητα μας αφορούν εμάς τους απλούς ανθρώπους. Και βέβαια είναι η καθημερινότητά μας στην πραγματικότητα, αν και οι περισσότεροι από εμάς δεν το γνωρίζουν. Κοιτάξτε, η βασική έρευνα, όπως είναι οι φωτογραφίες για παράδειγμα και οι πληροφορίες που πήραμε έτσι σαν πρώτη γεύση από αυτό το καταπληκτικό όργανο που ονομάζεται Διαστημικό Τηλεσκόπιο Webb, στην ουσία είναι η επιφάνεια αυτών των οποίων μαθαίνουμε. Και αυτή η επιφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, γιατί η επιστήμη του σήμερα θα αποδειχθεί, όπως έχει αποδειχθεί άλλωστε και στο παρελθόν, ότι είναι και η λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Ξέρετε, αυτή η έρευνα φαίνεται ότι είναι απλώς φωτογραφίες όμορφες. Και είναι και φωτογραφίες όμορφες. Αλλά έχει και ουσία η διαστημική έρευνα. Μία ουσία η οποία μας οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες να δημιουργήσουμε όργανα τα οποία σώζουν ανθρώπους. Για αν σας μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, το κάνω επειδή η διαστημική τεχνολογία έδωσε στους γιατρούς μου την ευκαιρία να με βοηθήσουν στον αγώνα που κάνω για τη ζωή. Και αυτό είναι ένα πρώτο, αν θέλετε, μια πρώτη ένδειξη. Υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες μας λένε ότι θα μας απαντήσουν αυτές οι πληροφορίες σε βασικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πώς θα μας βοηθήσουν? Είναι ένα λογικό ερώτημα εμάς των μη ειδικών. Πώς θα μας βοηθήσουν δίνοντας απαντήσεις? Σας παρακολούθησα που είπατε ότι στην ουσία εδώ με αυτό το νέο τηλεσκόπιο έχουμε ίσως την πιο εντυπωσιακή βουτιά στα βάθη του σύμπαντος, πολύ πιο κοντά στο σημείο, ας το ορίσουμε έτσι, δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ, στο σημείο μηδέν της δημιουργίας των πάντων. Είμαστε πιο κοντά, λέτε, από κάθε άλλη φορά. Ναι, δεν είναι αυτή η φωτογραφία, απλώς είναι ένδειξη αυτή η φωτογραφία του τι μπορεί να κάνει. Μπορούμε δηλαδή να μπούμε πραγματικά πίσω στο χρόνο με αυτό το τηλεσκόπιο, να φτάσουμε δηλαδή σχεδόν τα 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και να δούμε πώς ήταν τότε και πώς εξελίχθηκε έκτοτε το σύμπαν. Να δούμε δηλαδή την ιστορική εξέλιξη του σύμπαντος, του εαυτού μας δηλαδή. Αλλά δεν είναι μόνο η προσπάθεια αυτή να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά. Είναι επίσης ότι θα μας δώσει πληροφορίες για τη γέννηση, την εξέλιξη των άστρων, πώς όλα αυτά έχουν συμβεί και πώς συμβαίνουν. Όσον αφορά τώρα την καθημερινότητα του ανθρώπου, στην ουσία, αν ήταν να σας απαριθμίσω τα κυριολεκτικά χιλιάδες αντικείμενα, τις χιλιάδες επιπτώσεις που έχουν αυτές οι προσπάθειες των επιστημόνων, δεν θα είχαμε χρόνο, θα μιλάγαμε επί ώρες.
Άρα λέτε ότι μία παρατήρηση που σε εμάς, καλά το τοποθετήσατε εισαγωγικά κύριε Σημόπουλε, φτάνουν ως πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αυτό είναι γεγονός και σε εντυπωσιάζει και μόνο η σκέψη της απόστασης, αλλά είναι και φωτογραφίες του παρελθόντος μας ουσιαστικά αυτού που βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Μα το είπατε και τόσο χαρακτηριστικά και ωραία και εσείς, ότι ακόμη και τον ήλιο, το πλησιέστερο άστρο σε εμάς, το οποίο απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, χρειάζεται χρόνο για να έρθει από εκεί εδώ το φως του. Άρα το βλέπουμε, το φως του ήλιου δεν είναι αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά το βλέπουμε όπως ήταν πριν από 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Γιατί πράγματι χρειάζεται χρόνος για να έρθει η πληροφορία, τέλος πάντων, από εκεί έξω σε εμάς. Δηλαδή μου λέτε πρακτικά, αν υποθέσουμε για κάποιο λόγο ότι ο ήλιος μας εξαφανίζονταν, εμείς θα το καταλαβαίναμε μετά από 8 λεπτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Τότε αναρωτιέμαι, τα μηνύματα σε φωτογραφία που εμείς έτσι τα καταλαβαίνουμε απλώς κόσμος, που φτάνουν από άστρα, το φως των άστρων, από αποστάσεις δισεκατομμυρίων, μπορεί και να μην υφίστανται πια αυτά τα άστρα? Σαφώς τα έχουν εξελιχθεί. Έχουν περάσει τόσα δισεκατομμύρια χρόνια, σημαίνει ότι τα πάντα εξελίσσονται. Mm-hmm. Ξέρετε, ακόμη και στο σύμπαν, τα πάντα γεννιόνται, εξελίσσονται και κάποια στιγμή πεθαίνουν. Έτσι και στην περίπτωση αυτών των φωτογραφιών, είμαι σιγουρότατος ότι μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο, αλλά αυτό δεν είναι του σήμερα, τη στιγμή δηλαδή που τα κοιτάζω αυτά τα αντικείμενα, αλλά του παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι για σας τους επιστήμονες γίνεται όχι πιο εύκολο αλλά πιο βατό ένα μονοπάτι στο πώς ξεκίνησε ο κόσμος? Αυτή είναι και μία από τις προσπάθειες που κάνει η επιστημονική κοινότητα, να δει πώς γεννήθηκε, πώς εξελίχθηκε ιστορικά το σύμπαν, γιατί είναι έτσι και όχι αλλιώς, και ποια είναι τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το σύμπαν. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όλα όσα βλέπουμε, έτσι, το 1/3 εκατομμύριο γαλαξίες που βλέπουμε στο σύμπαν, κάθε γαλαξία 100 με 200 δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα σαν τον ήλιο μας. Αυτά αποτελούν το πολύ 5% των συστατικών του σύμπαντος. Το υπόλοιπο 95% αποτελείται από δύο συστατικά, τα οποία ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει η επίδραση αυτών των συστατικών στο υπόλοιπο σύμπαν, γνωρίζουμε επίσης ότι δεν ξέρουμε από τι αποτελείται. 95% είναι αυτά τα δύο σημεία τα οποία πρέπει να επισημάνει κάποιος. Είναι αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, που αποτελούν στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος. Αυτή η σκοτεινή ύλη είναι, όπως είπα, άγνωστη από τι αποτελείται, αλλά μας βοηθάει σιγά σιγά να ανακαλύψουμε πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν άγνωστα σε μας. Κύριε Σημόπουλε, αυτό σημαίνει πρακτικά, και ξέρω ότι είστε πολύ ανοιχτός, είχα την τύχη να είμαι στα Νιάτα μου από αυτούς που κάθισαν να σας ακούσουν, και επειδή είστε πολύ ανοιχτός σας ρωτώ, σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπούν και πράγματα που θεωρεί η προωθημένη επιστήμη παρατήρησης του σύμπαντος ως βεβαιότητες, ακόμη και αυτές μπορεί να ανατραπούν? Όχι μόνο να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουμε ήδη σκεφτεί να ρωτήσουμε σωστά. Ξέρετε, οι ερωτήσεις είναι πολύ πιο βασικά στοιχεία σε μια τέτοια έρευνα από ότι οι απαντήσεις. Γιατί κανείς δεν ξέρει στην ουσία να κάνει τις σωστές ερωτήσεις αν δεν έχει την ανάλογη πληροφόρηση.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, κύριε καθηγητά, δεν σας κουράσω περισσότερο. Προφανώς θεωρείτε ότι ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο πια και τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο μελετών, εργασιών, παρατηρήσεων έχουμε να μάθουμε και να δούμε πάρα πολλά. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Καθόλου δεν διαφωνώ και μάλιστα ήταν ευχής έργων ότι αυτές οι φωτογραφίες ανακοινώθηκαν τις ημέρες αυτές. Τις ημέρες που η χώρα μας, η Ελλάδα, υψωροκόσταν όπως θέλουν να την βλέπουν μερικοί, αυτή έχει φιλοξενεί τις επόμενες μερικές ημέρες το μεγαλύτερο διαστημικό συνέδριο που έχει μέχρι τώρα. Κάθε δύο χρόνια γίνεται αυτό το συνέδριο. Mm-hmm. Ονομάζεται διαστημική Ολυμπιάδα, γιατί έχουν σειρεύσει από όλο τον κόσμο οι μεγαλύτερες διαστημικές υπηρεσίες, τα μεγαλύτερα διαστημικά μυαλά τεχνολογίας και επιστήμης, και τις επόμενες μερικές μέρες θα ακούσουμε 3.500 διαφορετικές ανακοινώσεις της τελευταίας κοπής. Θα ακούσουμε επίσης 8 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Θα έχουμε την ευκαιρία τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, να έρθουν σε επαφή με τα μεγαλύτερα κεφάλια αυτής της επιστήμης, χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσουν χρήματα για να πάνε σε συνέδρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε μια ομάδα συναδέλφων με επικεφαλή τον κύριο Σταμάτη Κρύμιση, ο οποίος κατορθώσαμε να φέρουμε στην χώρα μας αυτό το καταπληκτικό συνέδριο. Και μάλιστα η απόφαση που πάρθηκε πριν από μερικά χρόνια για να έρθει στην Αθήνα αυτό το συνέδριο, η απόφαση αυτή ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε νομίζω για πρώτη φορά ολοκληρωμένα. Δηλαδή δεν υπήρχε αντίρρηση σε αυτή την προσπάθεια, παρόλο που είχαν μεγάλους ανταγωνιστές. Χαίρομαι που το ακούμε από το δικό σας στόμα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το υλικό που θα συνεχίσει το ταξίδι, το διαστημικό τηλεσκόπιο, ενδέχεται να μας προετοιμάσει, ή να το θέσω διαφορετικά, είμαστε προετοιμασμένοι αν μέσα στο υλικό θουν πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις, ανακαλύψεις που πολλές φορές μπορεί να είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θα το κάνω και πιο συγκεκριμένο για να έχει και ενδιαφέρον. Μία άλλη μορφή ζωής, να το πω έτσι, που να προσομοιάζει στα δικά μας κοινωνικά στάτους, με την εξέλιξή τους. Δεν ξέρω, πιο εξελιγμένοι, λιγότερο εξελιγμένοι, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ως κοινωνίες, αν προκύψει. Είναι μία πολύ ωραία ερώτηση. Απάντηση έχει να κάνει με κοινωνιολογία παρά με αστροφυσική. Όσον αφορά το ερώτημά σας, αν υπάρχει δυνατότητα για άλλου είδους ζωής, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Όλα αυτά που βλέπουμε βασίζονται σε χημικά στοιχεία τα οποία δημιουργήθηκαν, όπως το υδρογόνο για παράδειγμα και το ήλιο, που δημιουργήθηκαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα χημικά στοιχεία στο εσωτερικό των άστρων μετετράπησαν στο μεταξύ σε διάφορα άλλα χημικά στοιχεία ανώτερα. Γι' αυτό λέω εγώ ότι το σώμα μας αποτελείται από αστρόσκονη. Χημικά στοιχεία δηλαδή, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να υπάρξουμε. Ξέρετε, το σώμα μας αποτελείται κυρίως από 4 χημικά στοιχεία. Και το βασικό χημικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι φυσικά το υδρογόνο και ο άνθρακας. Και η βάση του άνθρακα είναι κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να είναι η μοναδική βάση από ό,τι έχουμε
κατανοήσει. Γιατί ο άνθρακας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να συνδέεται και με άλλα κοινικά στοιχεία για να φτιάξουν αυτό που βλέπουμε στο σύμπαν. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι πλανήτες, είτε είναι σύννεφα, είτε είναι άστρα και γαλαξίες. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι το πιο συναρπαστικό ταξίδι είναι το ταξίδι της ανθρώπινης νόησης. Αυτή είναι η πιο μεγάλη βουτιά στα πάντα και όσο μπορεί να υφίσταται, έχει καλός. Γιατί αν πάψει να υφίσταται, δεν έχει καμία αξία. Άλλοι θα παρατηρούν, πάντως όχι εμείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δική μου η ευχαρίστηση. Καλή σας ημέρα. Γεια και χαρά σας.